κούκλα και ακούσαμε και δηλώσει το πρωί ότι έχουμε την υποδομή για να φοιτήσουν και προσφυγόπουλα από την Ουκρανία. Από γενικά και η κυρία Ζακαλέ και τη περιοχή. Να σα πούμε ότι γύρω στου 1.400 εκπαιδευτικού έχουν προσληφθεί μέχρι στιγμή μόνο για τι τάξει υποδοχή και τη ΔΙΕΠ. Έχουν δημιουργήσει πάνω από 101 σχολικέ μονάδε για ΔΙΕΠ και πάνω από 1.400 και πάνω από 1.400 τάξη υποδοχής για να εντάξουμε τους μαθητές μας. Είμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό ετοιμότητας και πρέπει να σας πω ότι ήδη αυτή τη στιγμή ο Υπουργός είναι έτοιμο να υπογράψει και επιπλέον τάξη υποδοχής και επιπλέον ΔΙΕΠ και δημιουργία και προσλήψεις εκπαιδευτικών, εάν χρειαστεί. Θέλουμε εμείς να είμαστε πριν από τα γεγονότα και όχι να ακολουθούμε τα γεγονότα. Γι' αυτό και είμαστε απόλυτη ετοιμότητα. Αυτή τη στιγμή έχουν απορροφηθεί όλα τα παιδιά που έρχονται και είμαστε ετοιμότητα ακόμη και μεγαλύτερες εισρωές να έρθουν, να τις δεχτούμε και να τις εντάξουμε. Να σας πω ότι έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα σε όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις με υπεύθυνους που είμαστε σε άμεση συνεργασία και όποιο παιδί έρχεται, τα στοιχεία που μαζεύουμε εμείς από το μεταναστευτική, το Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική, τα διαβάζουμε εάν είναι στο χέρι μας ή πηγαίνουμε μόνο εκεί που πηγαίνουν, στις περιοχές που πηγαίνουν και με τους διευθυντές εκπαίδευση και τους περιφερειακούς, τα διοχετεύουμε σε εκείνα τα σχολεία που είναι έτοιμα να δεχτούν τα παιδιά. Επίσης, έχουμε αναπτύξει τη διερμηνία και στην Ουκρανική γλώσσα και έχουμε μεταφράσει σε συνεργασία με την UNICEF οδηγίες όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, τον τρόπο φοιτησής, οι οποίες είναι έτοιμες να αναπτυχθούν μεθαύριο σε όλα τα site του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Μετανάστευσης, ώστε να είναι προσβάσιμα από όλους για να ξέρουν και να γνωρίζουν καλά τις διαδικασίες, ώστε να εντάσσονται οι μαθητές μας, γιατί παιδιά μας είναι όλα τα παιδιά του κόσμου και δικά μας παιδιά, να εντάσσονται άμεσα στις σχολικές μονάδες. Μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ψυχοσυναισθηματική τους ένταξη. Τα παιδιά αυτά νιώθουν ότι είναι, και ιδίως τα τελευταία τα παιδιά από την Ουκρανία που είναι παιδιά ενός πολέμου, νιώθουν ότι είναι στο σπίτι τους, ότι είναι στο δικό τους σχολείο και φυσικά σιγά σιγά θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση και μέσα από τις δομές μας και στο επίπεδο της γλωσσομαθειάς τους.